με το βλέμμα στραμμένο σε μια λογική που θέλει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικά έργα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο η τρίτη συνεδρίαση του θεματικού δικτύου για την ολοκληρωμένη εδαφική και βιώσιμη αστική ανάπτυξη από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό που σημειώθηκε ήταν η ανάγκη να υπάρξει εγρήγορση σε έργα που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο δράσεων που θα αναβαθμίσουν και θα θωρακίσουν ισόρροπα της πόλης. Αυτό που πρέπει όμως να έχουμε είναι να έχουμε ανοιχτό μυαλό, να βλέπουμε τα καινούργια πράγματα που έρχονται και να προσαρμοστούμε σε αυτό. Οι περιφέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει η χώρα μας. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι κάτι το οποίο επίσης το υποστηρίζει η χώρα μας στεναρά. Η Γενική Γραμματέας του ΕΣΠΑ επισήμανε ότι η χώρα μας και οι περιφέρειες αθρηστικά κινούνται με ικανοποιητικούς ρυθμούς ως προς την απορρόφηση κονδυλίων, διευκρινίζοντας πως η Κρήτη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον αποδοτικές και αποτελεσματικές περιφέρειες. Η Κρήτη έχει καταπληκτική διαχειριστική αρχή, θέλω να πω. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα υπόδειγμα διαχειριστικής αρχής. Έχουμε πλέον νέες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι μια μεγάλη πρόκληση και οι πόλεις μας, αλλά και η Ήπεθρος, πρέπει να γίνουν ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. Έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό διαφορετικά, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με τη μετανάστευση και άλλα ζητήματα της εποχής μας. Αναφερόμενο στην καλή συνεργασία, Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι χρειάζεται ακόμη δρόμος προκειμένου η στόχευση των ολοκληρωμένων δράσεων να έχει ακόμη πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται μέσα στις πόλεις περιοχές 2 ή και 3 ταχυτήτων. Ζούμε σε ένα κράτος των εξαιρέσεων. Είναι η εξαίρεση της παραχώρησης, είναι η εξαίρεση του ειδικού χωρικού σχεδίου, είναι η εξαίρεση του ειδικού χωρικού πλαισίου που έχουμε τώρα και αυτά. Όλα αυτά δίνουν ευχέρειες σε μεγάλους επενδυτές που όμως είναι απεξαρτημένες τελείως από τους γενικούς σχεδιασμούς. Και αυτό το οποίο θα έπρεπε να ισχύει είναι ότι ένας υπερκείμενος σχεδιασμός, που είναι αυτός ενός τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, θα έπρεπε να αφορά και τις επιμέρους επενδύσεις και δράσεις οι οποίες γίνονται.